Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και καλά. Και άλλη μια μέρα καταπληκτική, άλλη μια μέρα που σιγά σιγά ολοκληρώνει αυτό το, αν το θέλεις, όλο αυτό το τρελό, το όμορφο, το χαρούμενο, το ιδιαίτερο κλίμα των Χριστουγέννων, γιατί στην ουσία η σημερινή μέρα κλείνει αυτές τις τρεις εβδομάδες ξενιασιάς, ξεκούρασης, αν και κούρασης κιόλας βέβαια, γιατί οι προετοιμασίες που γινόντουσαν για όλο αυτό το διάστημα ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Αλλά σήμερα είναι μια μέρα καταπληκτική, είναι μια μέρα για μένα πολύ χριστιανική. Είναι η μέρα αυτή που θα ήθελα κι εγώ βέβαια να πέσω, να πιάσω το σταυρό. Αλλά που εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να το κάνω, γιατί τι γίνεται. Δεν μπορώ να πάω να κάνω αυτή την κίνηση του να βάλω το μαγιό μου να πιάσω το σταυρό, γιατί όλοι θα ασχολούνται με εμένα και δεν θα πετάξω το σταυρό. Οπότε το βλέπω από το σπίτι μου και είμαι πολύ χαρούμενος. Χρόνια πολλά στις ονομαστικές εορτές σήμερα γιορτάζουν πάρα πολλοί φίλοι και γνωστοί. Πάνω απ' όλα χρόνια πολλά στην βαφτιστήρα μου, που για μένα την πρώτη, γιατί έχω και δεύτερη πλέον, που για μένα είναι ένα μισό κομμάτι της ζωής μου και το άλλο μισό η επόμενη. Χρόνια πολλά στην ουρανία μου, χρόνια πολλά στους φίλους μου, χρόνια πολλά στο φίλο μου το Φώτη, χρόνια πολλά στη Φωτούλα μας εδώ από κάτω, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Δεν θέλω να αρχίσω τώρα να λέω γιορτές, γιατί θα μου παρεξηγηθούν πάρα πολλοί φίλοι και γνωστοί. Σήμερα πολύ εορταστικό το Μη μου πεις, με πολύ κέφι, τραγούδια αλλά και πολύ ωραία κουβέντα, με δύο αγαπημένες φίλες που ήθιστε όλα αυτά τα χρόνια να τις συνεντευξιάζω και να τις έχω ξεχωριστά. Επειδή όμως είναι σαν, αν το θέλεις, σαν δύο ψυχές σε ένα σώμα ή σαν δύο σώματα σε μια ψυχή, είναι τόσο αγαπημένες και ενωμένες, και αυτό το εννοώ πραγματικά, η μία συμπληρώνει την άλλη, είπα σήμερα η μέρα των φώτων να πούμε τα χρόνια πολλά και να τραγουδήσουμε με Έλενα Γιαννούλη και Νάντσι Μαρή μαζί, που έχουν και καταπληκτικό ντουέτο. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, καλή χρονιά να πούμε κιόλας. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Καλά, καλά εσύ. Έχετε να μου, έχουμε καιρό να συνδεξιαστούμε. Μας έλειψε. Το ξέρω, γι' αυτό το κάνω, θέλω να με ποθείτε πολύ. Ναι, σε το ξέρω, πάντα. Αλλά θέλω να το λες. Μακριά θέλω σου. Να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Θέλω ένα κομμάτι από σένα. Α, ναι. Και, ναι. Και να σου πω και κάτι. Θέλω μια τούφα από τα μαλλιά σου. Δεν προλάβα. Πάτε πολύ κοντά. Γιατί ρε, Αλέξανδρε. Ναι, γιατί θέλω κόψε μια τούφα. Ομορφιά μου. Λοιπόν, να σου πω και κάτι. Ναι. Είχαμε πει ότι θα μου γράψεις τραγούδι για τον τίτλο των εκπομπών. Ναι. Αλλά ναι. Επειδή ξεκίνησα πολύ βιαστικά, γιατί θέλανε όλα να ξεκινήσω πολύ γρήγορα, δεν μπορούσαν άλλο, δεν προλάβαμε. Δεν προλάβαμε. Έλα του χρόνου όμως. Του χρόνου, ναι. Όχι να μου το ετοιμάσεις και μέσα στη σεζόν. Όπως θα το κάνουμε. Λοιπόν, τι κάνετε, πέστε μου καταρχήν πώς περάσατε τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά, αυτές τις γιορτές μέχρι και σήμερα. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία, όμορφα. Και οικογενειακά. Έτσι δεν είναι. Δουλειά, οικογένεια, σπίτι και δουλειά. Αυτό, τι άλλο. Από το μαγείρεμα. Το γουρνάκι στο φούρνο, φτιάχνετε τη γαλοπούλα, τη γεμιστή. Τη γαλοπούλα, την γουρνάκι. Την κάνουμε τόσο. Άρα φάγατε μια γαλοπούλα γεμισμένη γουρνάκι. Τόση, μια γουρνίσια γαλοπούλα. Ναι, ρε παιδί μου. Παραδοσιακή όμως, μέσα με τα κουκουνάρια της, με τις σταφίδες, με όλα αυτά τα καλά. Και δεν παχύναμε, είμαστε εντάξει. Φάγατε λίγο. Λίγο φάγαμε. Πολύ φάγαμε. Πολύ μετά. Φάγαμε πολύ, αλλά εντάξει. Αλλά χορέψαμε και λίγο, εντάξει. Ναι, 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 το κάψω. Τα δικά σου τραγούδια δεν είναι για να χορεύεις λίγο, είναι για να χορεύεις πολύ. Ναι. Πώς σας μπήκε? Καλά μας μπήκε, μια χαρά, όλα, τέλεια. Δηλαδή απότομα, ωραία. Όχι απότομα, σιγά σιγά ήταν όλο αυτό. Ναι, σιγά σιγά. Ναι, παιδί μου έλεγε πέντε. Τέσσερα, έτσι ακριβώς. Τρία. Ρε παιδιά, δεν ξέρω αν σας πιάνει και εσάς. Όταν εμένα αλλάζει ο χρόνος, αυτό που κάνουμε το μέτρημα ή που βλέπουμε από τη τηλεόραση, είμαστε σε ένα κέντρο, γιατί πάντα με πιάνει και κλαίω. Και με κοιτάνε όλοι καλά-καλά. Αχ, εγώ κλαίω τα γιατί φεύγει πολύ ο χρόνος. Γιατί? Περνάει όλος ένα χρόνος και λες, όχι, δεν το σκέφτομαι γιατί? Αυτό, γιατί δεν φαίνεται. Αλλά γιατί με πιάνει αυτό. Είναι η συγκίνηση που φεύγει αυτός ο χρόνος και έρχεται το επόμενο. Παιδιά, μέχρι τις 12 παρά 20, σαν να μην σημαίνει τίποτα. Μόλις στηθούμε για να πούμε, άντε πάμε να αλλάξουμε το χρόνο. Σε και αρχίζει 5. Μου έρχονται στο μυαλό πρόσωπα, εικόνες, καταστάσεις σε κλάσματα. Όλοι οι μήνες. Σε περνάει όλος ο χρόνος. Περνάει, ξέρεις, σαν βίντεο όλος ο χρόνος. Ναι. Είναι φοβερό. Εντάξει, σκέφτεσαι. Αναπολύς. Δηλαδή, τι ήταν η προσωπική ευχή που έκανε κάθε μία σας?
Πρώτα απ' όλα να έχουμε υγεία. Πάνω απ' όλα υγεία, για όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο. Φυσικά. Και από εκεί και πέρα να πάμε καλά στη δουλειά μας. Όλα τα νέα μας τραγούδια. Να πάνε καλά τα νέα μας τραγούδια. Κύπρο. Ναι. Έχουμε και μεμονωμένες επιτυχίες από Έλληνα Γιαννούλη, Νάντση Μαρία, αλλά και ντουέτο. Οι ξανθιές χτυπούν. Χτυπούν δυναμικά το 17. Πάντα χτυπούν οι ξανθιές, ναι. Λοιπόν. Πολλοί λένε είσαστε ξανθιές. Είμαστε ξανθιές, αλλά δεν είμαστε χαζές. Όχι, ποτέ. Ναι, αυτό δεν είναι. Το χρώμα άλλωστε δεν. Όχι. Γενικότερα, εγώ που είμαι, ας πούμε, λίγο πολυχρωματιστής, θέλω να σου πω ότι το χρώμα δεν είναι αντάξιο πάντοτε το πράγμα. Ακριβώς. Λοιπόν, τι σας άφησε αυτή η χρονιά που έφυγε, Έλενα, πες μου, δηλαδή, ναι, αν κάνουμε ένα γρήγορο flashback, ναι, να μου σταθείς σε τρία σημεία, καλά ή κακά ή στενά. Πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ κούραση, πολύ στούντιο και λίγα μικρά στενάχωρα πράγματα που φύγανε και να πάνε αλλού και να μην ξανάρθουν. Ωραία, Νάνση. Και εγώ το ίδιο. Πολύ στούντιο. Πολύ στούντιο, ναι, πολύ δουλειά. Εντάξει, αυτός ο χρόνος δεν είναι και ο καλύτερος για την Ελλάδα μας, αλλά πιστεύω να έχουμε και καλύτερους και είμαστε αισιόδοξοι. Καλύτερος, βέβαια. Βέβαια, να είναι καλύτερα. Αυτό θέλουμε και αυτό ευχόμαστε. Αυτό πότε, εμείς θα το παρουσιάσουμε πρώτη φορά σήμερα, πότε δημιουργήθηκε, πότε ηχογραφήθηκε, ποια περίοδο είναι. Ηχογραφήσαμε περίπου Σεπτέμβριο, τέλος Αυγούστου, αρχή Σεπτέμβρη. Βγήκε πριν το δικό μου. Βγήκε πριν ένα μήνα, ενάμιση, κάπου εκεί. Μωρό ακόμα. Ακόμα είναι μωρό, ναι. Καινούργιο, αλλά είναι καινούργιο. Πάρα πολύ καλά στο YouTube. Και βίντεο κλιπ. Στο YouTube πήγε πάρα πολύ καλά. Έχει ανέβει πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, έκανα και βίντεο κλιπ. Αφήστε μου λίγο, βάλτε με στο πνεύμα που δεν το έχω. Μπορείς να φανταστείς τι πλάσαμε στο βίντεο. Καλά, δεν έχεις δει το βίντεο κλιπ. Να μην το θυμάμαι ότι είναι από το καινούργιο κομμάτι, επειδή εγώ βλέπω συνέχεια τις ενημερώσεις. Τα βλέπω συνέχεια, ναι. Και νομίζω ότι μπορεί να είναι κομμάτι που το ήξερα. Ναι, ναι, το βίντεο κλιπ το δικό μου. Εγώ τον θάβω, ναι. Συνάντησε, εγώ έπεσα κάτω, πήρα τούμπα. Γιατί? Με δίνανε ανάσκελα, έτσι, ανάποδα ήμουνα, στα πεζοδρόμια κάτω, ερχόταν να με σηκώσουν. Άστα, ο κόσμος γύρω-γύρω, γέλια, κακό, χαμός. Πού έγινε, σε ποια περιοχή? Ναι, το μισό το κάναμε σε διαμέρισμα. Ένα κομμάτι το κάναμε σε ένα βουνό που εγώ τον έθαψα. Όχι τον έθαψε, παιδάκι. Όχι αυτό, ναι. Μην φανταστείς ότι έθαψε κάποιον, ναι. Έθαψα τις αναμνήσεις μου. Ναι, και τις φωτογραφίες και τα ρούχα του και όλα. Εγώ έλεγα. Πάλι από πρόσωπα. Αληθινά. Αληθινά πρόσωπα. Εγώ ήθελα να τις κάψω, αλλά μου λέει σκηνοθέτης, όχι, καλύτερα να τις θάψουμε. Γιατί μην βάλουμε και φωτιά στο βουνό. Εντάξει. Την τον έθαψε. Ναι, τον έθαψα και μετά έφυγα και πήγα βόλτα στο Φάληρο το καινούργιο που είναι. Στο φλίσμα το μεγάλο εννοείς. Όχι, όχι, όχι. Στο καινούριο κτίριο. Που έχουν κάνει και μια λίμνη. Και... Α, στον υπόδρομο εννοείς. Ναι, εκεί πήγα, στον παλιό υπόδρομο. Ναι. Πήγα εκεί και έκανα τις βόλτες μου και τραγούδαγα. Ανέμελη και ωραία. Α, παπα, καλά. Αυτό είναι η προπαραγωγή. Πόσες μέρες? Πόσες μέρες? Ναι, δύο μέρες το κάναμε. Δύο πλάνα, νομίζω. Ναι, δύο μέρες το κάναμε. Εντάξει, ωραία ήταν. Θέλω να μου πεις πώς δημιουργήθηκαν αυτά τα δύο κομμάτια που θα ακούσουμε και το ντουέτο. Δηλαδή, ποιο έγινε πρώτο, άσχετα από ότι ηχογραφήθηκε πρώτο. Ποιο γράφτηκε πρώτο, πώς βγήκε αυτή η ανάγκη, ποιος έδωσε την έμπνευση. Λοιπόν, εγώ το έκανα πρώτη. Και καλά, θα το ξέρουμε, είναι το ντουετάκι μας που είναι. Εντάξει, αυτό είναι το ξέρουμε. Τη εκπομπή μας, στο ραδιόφωνο, αυτό που κάνουμε. Αλλά το άλλο, το καινούριο, είναι τη Νάνση. Το όλα καλά. Το όλα καλά βγήκε πρώτο το δικό μου. Και εμένα είναι αλήτησε η ψυχή μου. Θέλω να σου πω ότι. Γιατί αλλάζει Γιαννούλη πλέον, δεν αγαπάει τόσο όπως αγαπούσε. Αλλάζει Γιαννούλη. Έτσι σε θέλω, Γιαννούλη. Η Γιαννούλη τώρα. Το 17 θέλω να είσαι πολύ πιο σκληρή. Είμαι σκληρή γυναίκα πια. Λοιπόν. Αλήθεια η ψυχή μου. Στίχη μουσική, πες. Νάμψη. Στίχη μουσική. Στίχη μουσική, Νίκος Παπαγεωργίου. Και... είναι ένα νέο παιδί, ένα ταλαντούχο, ένα πάρα πολύ καλό και που γράφει πάρα πολύ ωραία τραγούδια και μα έδωσε τα πιο. Έχει πολύ μέλλον αυτό το παιδί. Έτσι, και πιστεύουμε σε αυτό, ναι. Και πήραμε τραγούδια από τον Νίκο με όλη μας την αγάπη και να τον καλέσει και εσύ μια μέρα εδώ. Βεβαίως, είναι πάρα πολύ. Θέλω, είναι και πολύ καλός τραγουδιστής. Εγώ τα μεγάλα, τα ταλέντα τα θέλω στην εκπομπή μου. Και βέβαια τα θέλεις. Τα μεγάλα. Τώρα να φέρω ένα ταλεντάκι, αυτά τα στέλνω στο voice, τα στέλνω στο μεγάλο. Ακριβώς, ναι, ναι. Εμείς είμαστε μόνο μεγάλα. Κρίμα και μεγάλα κανάλια. Τι είναι τώρα, ναι. Και το δικό σου. Το δικό μου βγήκε μετά. Κάναμε πρόμο πρώτα το τραγούδι. Ξεκίνησε. Και τώρα φτιάχνουμε και το βίντεο κλιπ. Θα βγει και αυτό στην πορεία. Να το παρουσιάσουμε. Θέλω πρώτο και αυτό. Εννοείται. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Αλλά σήμερα είναι μια τόσο μεγάλη εορταστική μέρα και τη Ορθοδοξία μα, αλλά και γιορτάζει πάρα πολλοί κόσμο. Σήμερα τα φώτα και οι φωτισμοί. Τι χαρά μεγάλη και οι αγιασμοί. Κάτω στον Ιορδάνη, τον ποταμό. Και μπλα μπλα μπλα, γιατί δεν το ξέρω. Λοιπόν, θα πάμε να ξεκινήσουμε. Θέλω να έχω ετοιμάσει πάνω με τον
music manager μου. Έχω ετοιμάσει ένα. Εσείς ακούτε, εσείς τραγουδάτε. Εσείς ακούτε τραγουδάτε. Έχουμε ετοιμάσει να ακούσουμε και το μεμονωμένα τα κομμάτια σας, το δικό σου, το δικό σου, αλλά και το ντουετάκι έτσι για να πάμε για διαφημίσεις. Θα πάμε λοιπόν να μουσικοχορέψουμε με Έλενα Γιαννούλη, Νάνση Μαρή και Νάνση Μαρή και Έλενα Γιαννούλη μαζί σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με ποτ πουρί, νησιώτικα, ζεμπέκια τη Τετέλια που θα καεί εδώ πέρα σήμερα το σκηνικό. Και έχω παραγγείλει και δεύτερο τραπέζι σε περίπτωση απώλειας και δεν με νοιάζει κιόλας. Λοιπόν, μαέστρο, σε παρακαλώ, αβάντι! Σου στα χαρίζω. Σε άδειες νύχτες τα φιλιά μου θα ζητάς. Θα κλαις τα λιονίστα παραμιλάς και θα πονάς. Σηκώνω, φεύγω και δεν μετανιώνω, γιατί είμαι αλλού και στο δηλώνω. Με άλλη αγάπη τη ζωή μου συνεχίζω και όσα μου κλέψες δικά σου στα χαρίζω. Σε άδειες νύχτες τα φιλιά μου θα ζητάς. Θα κλαις τα λιονίστα παραμιλά. Τη βαρβάρο με ρίξε με στη φωτιά. Δυνατή μπροστά σου στάθηκα. Δεν υποτάχτηκα και είπα θα ζήσω για μένα πια. Όλα καλά και η ζωή προχωρά. Με στη δική σου καρδιά δεν έχω θέση ξανά. Κοιτάζω μπροστά, τι κάνει δεν μ' αφορά. Κι όταν γυρίσει δεν θα. Με στο ψέμα να κρυφτείς.
περάσαμε σε αδιέξοδο. Κι είσαι στην έξοδο, πήγε και τίποτα μη πεις. Όλα καλά κι η ζωή προχωρά, μες στη δική σου καρδιά δεν έχω θέση ξανά. Κοιτάζω μπροστά, τι κάνεις με μαφορά, κι όταν γυρίσεις δεν θα με πουθενά. Κάνε τώρα δική σου την κρέμα ημέρας ματιών ή σέρουμ της εταιρείας Profil με 25 ενεργά συστατικά και υαλουρονικό οξύ νέας γενιάς. Γάλα γαϊδούρας, αλόε, τζοτζόμπα, καριτέ, 100% ανθόνερο πορτοκαλιάς είναι μόνο λίγα από τα συστατικά μας. Τώρα μόνο με 23,99 από 50 ευρώ το κάθε προϊόν. Και αν πάρεις δύο προϊόντα, το τρίτο εντελώς δωρεάν. 2-10-81-30-003. Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου.
χωρίς έξοδα αποστολής και μόνο με 23 και 99. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή. Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop, Περιστέρι, Ήλιον, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και από όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr. Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Εγγύηση by Γεωργόπουλος. Γευτείτε το μοναδικό μέλι με κρόκο Κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστίχα χείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Μη μου πεις και πάλι κοντά σας χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν χρόνια πολλά σήμερα τα φώτα με ένα πολύ δυναμικό comeback από Έλενα Γιαννούλη, Νάντση Μαρή Κουκλάρες μου εδώ κοντά μου και περνάω καταπληκτικά. Τι ωραία κομμάτια ήταν αυτά. Τέλεια. Τι, να σας πω κάτι. Κομμάτια. Εγώ ξέρετε ότι είμαι άνθρωπος που τα λέω χήμα και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Έχετε κάνει μία στροφή απίστευτη, αυτό να το πάτε έτσι, σου πάει απίστευτο το λαϊκό, έχεις βέβαια και τη φωνή τη λαϊκή, απίστευτο κομμάτι, πέραν από τα νησιώτικά σου που χορεύει όλος ο κόσμος και τα λοιπά, σου πάει αυτό το στυλ και είναι εμφανισιακά προς το σας πάει προς το λαϊκό. Και όταν μου πεις τον τίτλο, το «Όλα καλά», δεν πήγαινε το μυαλό μου. Εγώ για να κάτσω να βγάλω βίντεο live εκείνη την ώρα, το κομμάτι αυτό είναι φωτιά. Άκου το γιατί θα στο βάζω κάθε μέρα. Όλα καλά και όταν γυρίσεις δεν θα με βρεις. Εν όψη τα λέω τώρα. Ναι. Εν συντομία. Περιμητικά. όλα καλά θα πάνε. Λοιπόν, τελικά να σας πω κάτι, θα το πω. Ναι. Όπως ο έρωτας με ομορφαίνει, έτσι μου, ο έρωτας με μας ομορφαίνει, λένε, νομίζω και ότι ο χωρισμός μας κάνει πιο όμορφους και μας ανανεώνει. Εγώ κάθε φορά που θα χωρίσω, γίνομαι 10 χρόνια πιο νέος, δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Εγώ πάντως είμαι πολύ όμορφη τώρα. Άρα είσαι και χωρισμένη. Ή ερωτευμένη, δεν ξέρω. Λοιπόν, γιατί δεν πιστεύετε ότι ο χωρισμός μας κάνει δημιουργικούς. Ξέρεις απλά μας κάνει πιο δυναμικούς, εγώ νομίζω. Ναι, αλλά τι γίνεται, να σας και πω τώρα. Και με πιο πείσμα, να κάνει πιο πολλά πράγματα. Όταν χωρίσουμε, είτε φταίμε είτε φταίνε, επειδή ακριβώς έχει χωρίσει, έχει τελειώσει κάτι, έχουμε την στεναχώρια και λέμε όχι δεν θα με πάρει από κάτω, τώρα θα σου πω εγώ. Ναι, ακόμα και για τον εαυτό μας, όχι δεν θα σε αφήσω να πέσεις. Όχι. Γινόμαστε πιο δυναμικοί, ο δυναμισμός μας καταλήγει σε δημιουργία για να κάνουμε κάτι να αποδείξουμε ότι δεν θα μας πάρει από κάτω και η δημιουργία φτάνει σε επιτυχία για να τη σπάσουμε εκεί που θέλουμε. Okay. Με αποτέλεσμα να κάνω 20 χρόνια τηλεόραση για ένα χωρισμό. Στην ουσία, Γιάννη, θα σου πω την αλήθεια. Κάνω 20 χρόνια καθημερινά τηλεόραση επειδή πριν 20 χρόνια είχα χωρίσει. Άμα ξανασμίξω με το πρόσωπο εκείνο, θα σταματήσω τηλεόραση. Μετά από 20 χρόνια ακόμα το σκέφτεσαι κοινό. Όχι, καθόλου. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου. Δεν σταματάω καλή τηλεόραση. Εγώ θα σταματήσω μόνο άμα καταργηθεί. Βέβαια, σιγά μην σταματήσει. Δεν έγινε ποτέ. Ναι, έλατε. Λοιπόν, κορίτσια, καλή επιτυχία. Αλήθεια σα λέω. Μέσα από την καρδιά μου και τα δύο σας κομμάτια με εντυπωσίασαν πάρα αυτά και είναι κομμάτια λαϊκά που μου θυμήσατε ότι είμαι σε μία λαϊκή μεγάλη πίστα και τα σπάω και κάνω τη ζημιά μου και τα πίνω. Πραγματικά αυτό που σας λέω. Εντάξει, και μπράβο στο παιδί πολύ αυτό, γιατί τα κομμάτια που σας έδωσε, δηλαδή θέλω να σου πω ότι είναι η κατηγορία, θα το πω έτσι για να το καταλάβει και ο κόσμος, της Θοδωρίδου, της Άτζελας, των μεγάλων τραγουδιστών, εννοώ των λαϊκών που επιλέγουν κομμάτια λαϊκά. Είναι αυτή η κατηγορία τα κομμάτια του και τα δύο. Ναι, δουλέψαμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι είναι όλα τα φυσικά μου τα όργανα, όλα τα μουσικά όργανα που παίζανε σε τα τραγούδια. Ενορχήστρος είναι Γιάννης Θάνος. Ναι, ενορχήστρος είναι Γιάννης Θάνος. Πολύ καλή ενορχήστρος. Βιολί παίζει ο Κυριάκος ο Κοντάκος. Ο Κοντάκος μας ο αγαπημένος. Να δεν μπορούμε να μην βάλουμε Κυριάκο. Βέβαια για το πυργινή, επειδή το ακούμε και μέσα από τη συχνότητά σας και την εκπομπή σας. Οκ, είναι happy, είναι ωραίο, αλλά τα δύο σας κομμάτια είναι φοβερά. Είναι φρέσκο πράγμα. Πότε θα έρθει, έχουμε σε σένα και να ενημερώσω και το μαέστρο ότι τώρα θα πάμε σε ένα ποτπουρί από την Νάντση Μαρή, μόνη της, έτσι, πώς το λένε, full Νάντση Μαρή και θα κλείσουμε με Έλενα Γιαννούλη.
Πότε περιμένω μια ολοκληρωμένη δουλειά. Δηλαδή, okay, έχει βγει το ένα τραγούδι, οκ. Okay. Ναι. Και βγήκε το βίντεο κλιπ. Πώς το βλέπεις? Πάει πάρα πολύ καλά. Και εγώ δεν θέλω να τα αφήσω τώρα αυτό ακόμα, γιατί έχω άλλο ένα κομμάτι ήδη έτοιμο της Λίτσα Φωτίου. Λίτσα Φωτίου. Έλα με Λίτσα, και δεν σ' άκουσα και αγχώθηκα. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχω ένα τραγούδι της Λίτσα Φωτίου που το έχω κάνει πριν από αυτό, αλλά το άφησα λίγο πίσω να το βγάλω μετά τις απόκριες, κατά το Πάσχα. Α, ωραία, θα μας λέτε στο εορταστικό τότε. Ε, βέβαια, ναι. Ωραία. Έχει καλό. Κάθε εορταστικό να μας λέτε τα ένα καινούργια. Ένα καινούργια, συνέχεια. Για πες. Και όμως δεν είσαι οι τραγουδίστες εκείνες και δεν έχετε τη φιλοσοφία ότι πρέπει κάθε σεζόν να βγάζω ένα δίσκο, να βγάζω 5 κομμάτια, να βγάζω 10. Είστε όταν είστε έτοιμες να βγάλετε κάτι ωραίο. Ναι, βέβαια. Όταν είμαστε έτοιμες και έχουμε κάνει μια δουλειά, το προχωράμε. Δεν λέμε λίγο το καθυστερήσαμε αυτόν τον καιρό, και γιατί το ψάξαμε λίγο. Και αφού βρήκαμε κάτι καλό. Το τραγούδι αυτό υπόθηκε με τη μία ή σας δυσκόλεψε επειδή είναι κάτι διαφορετικό? Μπήκε στο στούντιο, το έγραψες με το μεράκι που είχες και την καψούρα και τέλος? Ναι, πάντα έτσι γράφουμε. Μια και έξω γράφουμε. Μια και έξω γράφουμε. Εμείς είμαστε εύκολες στο να γράψουμε. Μια και απλά για μένα, ναι, που είναι πιο διαφορετικό έτσι από το στυλ μου. Να σου πω ότι μου αρέσει. Ναι. Μ' αρέσει αυτό. Σου μ' αρέσει. Μ' αρέσει η αλλαγή αυτή. Εντάξει, να με δει και ο κόσμος σε κάτι πιο λαϊκό. Μα έτσι κι αλλιώς εσύ, ρε παιδί μου, όταν έλεγες και τα νησιώτικα, έλεγες και ζεμπεκάκια και λαϊκά κτλ. Ναι, ναι, ναι. Απλά και τώρα έχεις και μια επιτυχία. Ένα κομμάτι να σε βγάλει λίγο διαφορετικό. Ναι, ναι, είναι αλλιώς. Πώς. Τι ήθελα να πω τώρα, ας πούμε. Πώς θα το πω να το καταλάβεις. Πώς αντέδρασαν οι γύρω σε αυτήν την αλλαγή, Έλενα? Πάρα πολύ καλά. Είδα πάρα πολύ στην κόσμο. Αρχή ήσουν αδιστακτική. Η Νάνση ήταν αδιστακτική. Επειδή τα λέτε, τα κάνετε όλα μαζί. Να σου πω κάτι, δεν ήταν αδιστακτική. Όχι. Όταν τα ακούσαμε το τραγούδι, μας άρεσε πάρα πολύ. Γιατί φυσικά δεν είναι νησιωτικό, είναι ρούμπα λαϊκή αυτό το κομμάτι της Έλληνας. Αλλά λέμε, όχι, θα το κάνουμε. Γιατί όχι. Μάλιστα, θέλουμε να δοκιμάζουμε πράγματα να κάνουμε στη δουλειά μας. Αλλά βλέπουμε ότι πάνε καλά. Αλλά μας πάνε. Και μας πάει και ο στιχουργός και ο μουσικός συνθέτης. Ο στιχουργός ο καλός μας. Το λέγαμε. Για πες το περσινό σου, και αυτό το έκανα διαγραφή και το έβαζα. Ποιο, στην κόλαση να πας. Τώρα θα το πει. Το λίγο-λίγο θα το δει. Νομίζω το στην κόλαση να πας. Θα το ακούσω τώρα και θα ξαναπώ πάλι στο όνομα. Πάντως το αφιέρωνα κι αυτό. Κάπως έτσι ήμουν. Και αυτό, τότε. Ήθελε να στείλεις κάτι. Ναι, ναι, ήθελα να στείλω κάτι. Λοιπόν, μαέστρο, έλα να διασκεδάσω σήμερα. Χρόνια πάμε πολλά σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό. Με Νάνση Μαρή, δώσε σε παρακαλώ. Είχες πει πως δεν μ' αλλάζεις. Και πως μέσα στην καρδιά Yeah.
τα σου δώσα πληρώνω όσο, όσο δυστυχώς. Με τη μία με την άλλη κάθε βράδυ ξενυχτάς και τη σχέση τη δική μας έτσι απλά την προσπερνάς. Θα με δεις κι απ' την καλή μου τώρα πια στο υπόσχομαι. Θα γυρνάω κάθε νύχτα δεν θα λέω σώστε με. Ελληνικό μέλι με κρόκο κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστίχα Χίου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Ελαστικά μοτό περιστεράς. Σε εμάς θα βρείτε όλη την γάμα ελαστικών μοτοσυκλέτας. Κορυφαίων εταιριών στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με δωρεάν και ασφαλή τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση. Έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Μοτό εξυπηρέτησης πελατών και πάντα με την κορυφαία τεχνογνωσία του πρωταθλητή αγώνων ταχύτητας Νίκο Περιστερά, πολυετή επίσημο αντιπροσώπου αγωνιστικού τμήματος Ελλάδος. Μιχαλακοπούλου, 125 Αθήνα, Κωνσταντινουπόλεως 44 Περιστέρη. Αχ, να είχα χίλια μάτια εμένα να κοιτάζεις. Αυτό είναι το εγωιστικό, ξέρεις. Βέβαια. Είναι αυτό που αλλάζει το τραγούδι και το κάνεις στα μέτρα σου. Ακριβώς. Σουρ με ζουρ, όπως φτιάχνονται και τα ανακριβά φορέματα μας, πάνω σου, ραμμένα και κομμένα. Έλενα Γιαννούλη τώρα απέναντί μου, γιατί το κάνω τη συνέντευξη. Θέλω να την έχω απέναντί μου κατά το προεδρικό που λέμε. Είσαι πολύ ναι, μακριά. Ναι, είμαι, αλλά συγχρόνως είμαι και πολύ κοντά. Άλλωστε, αυτό είναι και η μαγεία του Πετρίδη, να τον νιώθεις δίπλα σου, μέσα σου, αλλά και στο απέραντο κενό. Μέσα σου. Ναι, επειδή με εννοώ. Πώς το πω.
καρδιά σου. Στην καρδιά σου. Στην καρδιά σου. Λοιπόν, Νάντσι Μαρία εδώ κοντά μας. Συνεχίζουμε με τις κοριτσάρες μου έτσι για τα χρόνια πολλά. Σήμερα μια μέρα πολύ διαφορετική των φώτων. Βέβαια, μια νέα χρονιά έχει ουσιαστικά ξεκινήσει και ακόμα χορεύουμε, διασκεδάζουμε. Πάμε έτσι λίγο να πούμε στους φίλους μας ότι πρωτοακούσαμε δύο νέα κομμάτια. Το δικό σου προσωπικό με τίτλο που θα το δουν πλέον και στο YouTube. Ναι, αλήτησε η ψυχή μου. Αλήτησε η ψυχή μου και Νάντσι. Και όλα καλά. Όλα καλά όλα και καλά. Το έτσι σας πήρε γυνή στην αρχή. Ναι. Ετοιμάζονται φαντάζομαι το δικό σου βίντεο κλιπ, έτσι δεν είναι, το φτιάχνω, σκηνοθετείτε. Και σιγά σιγά θα είμαστε έτοιμοι και να μου τα στείλετε και τα δύο σας παρακαλώ για να τα παρουσιάσουμε, τα θέλω πάρα πολύ. Γενικότερα ό,τι παρθενικό βγάζετε το θέλω εδώ πέρα να μου το φέρετε για την πρώτη φορά. Το ξέρω ότι έχω πέρα την πρώτη φορά και γι' αυτό εγώ αγαπάω τις γυναίκες που μου δίνουν τη δυνατότητα να έχω την πρώτη τους φορά στην εκπομπή. Τι ήθελα να σας πω. Πώς πάει γενικότερα το τραγούδι, πες τι κάνετε, είμαστε κάπου έτοιμοι ή τρέχαμε τα τραγούδια, τι γίνεται? Όχι, εγώ ξέρεις που είμαι στην Πλάκα, εκεί η σταθερή μου αξία, εκεί αγαπάω Πλάκα τουρίστες. Και κάνουμε κάποιες live εμφανίσεις με την Ανσούλα. Εντάξει. Στην Πλάκα διασκεδάζουν πολύ όμως οι Έλληνες. Ή μάλλον οι ξένοι με τα ελληνικά τραγούδια. Δεν υπάρχει. Είναι φανταστική. Εγώ το έχω πει. Είναι καταπληκτική. Και εγώ, καλό φαγητό έχετε εκεί, ε. Πολύ καλό. Δεν δοκιμάζεις όμως για να κατάσταση τη σιλουέτα. Όχι, τρώω και εγώ. Δεν με βλέπεις. Έχω χάσει. Τι έχεις χάσει. 10 κιλά. Αυτό σου λέω. Του χρόνου θα μου έρθει με τη σχολή Κρίστη ή θα μου έρθει την τραγουδίστρια. Για να καταλάβω. Η Νάντσι δεν ξέρω πόσα θα χάσει ακόμα πια. Δεν κάνω, αλλά φτάνει. Σε λίγο θα μιλάει μόνο το μαλλί. Ακριβώς. Γιατί εσύ αδυνατίζεις και φουσκώνει το μαλλί. Φουσκώνει. Λοιπόν, πώς πάει γενικότερα το τραγούδι, γενικότερα τι γίνεται, τι ακούτε από τις πίστες έτσι και τα λοιπά. Εντάξει, δεν είναι και η καλύτερη του, αλλά το παλεύουν όλοι. Ο κόσμος όμως το έχει ανάγκη να διασκεδάσει. Γι' αυτό μπαίνουν, ναι. Τώρα στις γιορτές βγαίνουν, στις γιορτές γενικά, μετά τις γιορτές που ξεκινάνε τα κλάματα. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω το εξής, και μάλλον θέλω να σου πω το εξής. Η γυναίκα να μην έχει να βάλει στον ποπό της, θα δώσει τα πάντα για να πάρει περφούμ και μακιγιάζ και μαλλιά και νύχια. Εντάξει, αυτό είναι... Ο Έλληνας να μην έχει το ίδιο, στη διασκέδαση θα τα δώσει. Ο Έλληνας είναι γλεντζέδικος λαός. Έτσι. Ο Έλληνας θέλει να βγει να διασκεδάσει. Είναι γλεντζέδικος λαός, ναι. Εγώ έβλεπα φίλους που λένε δεν θα βγούμε 10 μέρες γιατί παραμονή και ανήμερα έχουμε κλείσει αυτό το σχήμα, αυτό το σχήμα. Πώς το κεφάλι 50 το άτομο, 100, 200. Λέω Χριστιανέ μου, θα βγαίνεις όλο το μήνα. Όχι, παραμονή θα βγω. Αν και εγώ θέλω να σας πω κάτι, ότι αυτές τις μέρες. Πέραν ότι όταν είναι η δουλειά σου πρέπει να είσαι έξω και εμείς πολλοί από τους καλλιτέχνες έχουμε κάνει Χριστούγεννα, Πάσχα, γιορτές έξω από τα σπίτια μας. Εμένα όταν μου δίνεται ευκαιρία, δηλαδή όταν δεν τραγουδάω, όταν δεν κάνω εμφάνιση, όταν δεν το αλλάζω το σπίτι. Και ακόμα και αν είμαι και με τη φορμίτσα μου, με τους γονείς μου, με τους φίλους, με τα ξαδέρφια μου, με τους γνωστούς μου, να μαγειρέψουμε, να φάμε, να κάνουμε το παρείστικο, όχι αυτά τα. Και δεν μ' αρέσουν τα μεγάλα τα events στα σπίτια. Δηλαδή όχι, αυτά του ότι φέρνω catering, να καλέσω να πρέπει να ντυθείς με το κουστούμι σου για να μου στο σπίτι μου, δεν μ' αρέσει. Βάλε τη φόρμα σου και ελάτε να γλεντήσουμε, ακριβώς, να περάσουμε καλά, καλά για την πάρτι μας. Μάμα κάτσω σπίτι μου, αυτό θέλω. Ναι, αν είναι να βάλω τον κοτιέ μου, το Versace μου και το... Έξω. Πάω έξω, πάω έξω, πάω το τραπέζι πίστα. Και δεν χαλαγεί, δεν λερώνω και την κουζίνα. Αυτό του ότι δεν θα κάνουμε τίποτα, θα κάνουμε ρεβεγιόν και σκάει άλλη μύτη με το χρυσαφικό των εκατομμυρίων, τη γούνα και το τέτοιο. Παιδιά, να σας πω κάτι. Γιατί δεν πήγα στη Μεγάλη Βρετάνια και τους κάλεσα σπίτι μου? Για να έχουμε μία άνεση, να είμαστε στον κόσμο μας που λέμε. Και αυτό είναι γιορτές στην ουσία. Είναι οικογενειακό. Ή με την οικογένεια, με τους φίλους. Όχι να ντύνεσαι, να βάφεσαι και να φτιάχνεσαι. Έτσι είναι. Λοιπόν, αγαπάμε τις γιορτές όμως, γιατί είναι κάτι που μας ανεβάζει και ψυχολογικά. Σαφώς και είναι και το συνέστημα της γέννης του ανθρώπου ήταν όλο αυτό. Αυτό περισσότερο. Και όταν στολίζουμε και τα σπίτια μας και είναι τόσο όμορφα και... Αλλάζει και η διάθεσή μας. Αλλάζει η διάθεση, η ψυχολογία, όλα. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Τι λείπει από τον Έλληνα, έτσι αυτά που μιλάτε με πολύ κόσμο μέσα από την εκπομπή, δέχεστε πολλά τηλεφωνήματα, στους ιστότοπους, στους δικούς σας, στα Facebook, τα αυτά. Τι λείπει από τον κόσμο. Αλέξανδρε, τι λείπει, Ο έρωτας. Πέρα από το χρήμα και τα λοιπά, οκ. Αυτό μόνο λείπει. Δεν λείπει κάτι άλλο. Τα έχουν όλα. Ερωτευόμαστε, εντάξει. Και υπάρχει ο έρωτας και υπάρχει και ο χωρισμός που λες, υπάρχουν όλα, αλλά με τα λεφτά είναι το πρόβλημα. Με τα χρήματα. Με το οικονομικό. Ο έρωτας τελικά περνάει από την τράπεζα. Όχι από το στομάχι. Περνάει από την τράπεζα. Τράπεζα.
Κοίτα, εγώ έχω δει όμως και πολλά ζευγάρια τώρα, γιατί που λένε ότι υπάρχουν δυσκολίες, να παντρεύονται, να κάνουν παιδιά. Εντάξει, δεν τους σταματάει αυτό. Έχουν κόψει φυσικά το πολύ να κάνουν μεγάλες δεξιώσεις και όλα αυτά. Γιατί εγώ που δουλεύω στις αίθουσες, οι πολλές δεξιώσεις έχουν κοπεί. Αλλά παντρεύεται ο κόσμος. Ναι, παντρεύεται. Ναι, παντρεύεται, ναι. Θα το κάνει. Ναι. Παιδιά, νομίζω ότι και κάνει και παιδιά. Είναι η πιο όμορφη στιγμή, ναι. Άλλο θα μάθεις να μεγαλώσεις το παιδί σου. Θα βρεις τους τρόπους. Εγώ πότε θα γίνω μάνα. Όταν γίνω εγώ πατέρας. Έλα ρε Αλέξανδρε. Λοιπόν, να δεν κάνετε και δύο ένα παιδί μαζί. Να κάνουμε, αφού δεν έχεις γίνει μάνα και εγώ ακόμα δεν έχω γίνει πατέρα. Να κάνουμε, ναι, το ξέρω. Και θα βγει τραγουδιστής, ηθοποιός, παρουσιαστής, μοντέλο. Όλα θα τα βγάλουμε. Δηλαδή θα είναι ένα πολυεργαλείο για την ελληνική showbiz. Ακριβώς. Αυτό το παιδί θα είναι ρομποτικό. Δεν θα θα τον χρησιμοποιούν από το πρωί. Θα λέει το πρωί τα νέα του Παπαδάκη που θα έχει αποσυρθεί. Θα βγαίνει μετά άλλα Μενεγάκι να κάνει το πρωινό. Θα σας συνεχίζει με μία Τατιάνα. Στο απογευματινό θα παίζει και ένα η Μουρμούρα. Και το βράδυ θα πηγαίνει και ένα να καλύπτει το Σφακιανάκι. Εντάξει. Παιδιά, αυτό δεν είναι παιδί απλό, είναι θαύμα. Είναι για όλα. Ναι, να το σκεφτούμε. Δώσε μου λίγο, περίμενε να δω, να δω λίγο πότε έχουν γυρίσματα. Όχι. Δώσε μου λίγο να σου απαντήσω 12 Δευτέρου. 12 Δευτέρου δεν έχω γυρίσματα. 12 Δευτέρου θα σου πω. Πάρε τηλέφωνο. Κάτσε να το τι ώρα. 7.30, 9.30. Να κανονίσουμε το παιδί, τι ώρα. 11.30 πάρε με, 11.30. Τι ώρα θα το κάνουμε. Αυτό να σου το πω τότε, 12 Δευτέρου, να δω λίγο και να μιλήσω και με την κλινική. Να δω τι ώρα μπορεί να σε δεχτεί. 9 μήνες μετά, βέβαια. Πω, θα είμαι και με την κοιλιά. Αχ, και θα τραγουδάς, αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Άλλες κάνανε καριέρα όταν ήταν έγκυος και όταν γεννήσαν δεν τις ξαναθυμήθηκε κανένα κανάλι. Με την κοιλιά. Πάντως θέλω να ξέρετε ότι η κοιλιά σε τραγουδίστρια και παρουσιάστρια κάνει καριέρα. Ναι. Όσο είσαι έγκυος, σε παίζουν τα κανάλια. Α. Σε παίζουν οι πίστες, σε παίζουν όλοι. Μόλις γεννήσεις, σε ξεχνάνε. Δεν σε παίζει κανένα. Όλοι. Πρέπει να ξεκινήσουμε. Γι' αυτό και μεγάλες παρουσιάστριες, όταν είναι να φάνε το σούτ από το κανάλι λόγω νούμερα, ναι, ξεκινάνε ή την ίντριγκα ή την εγκυμοσύνη. Ένα από τα δύο σε κρατάει στην τηλεόραση. Ο μόνος που δεν έχει ούτε ίντριγκα ούτε εγκυμοσύνη και παραμένει 20 χρόνια, πάω 21 καθημερινά, είμαι εγώ. Πώς το καταφέρνω αυτό, δεν ξέρω. Είσαι μοναδικός γι' αυτό. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Είσαι μοναδικός. Τι είναι αυτό που ερωτεύεσαι? Τι ερωτεύομαι? Ναι, τι μπορεί να σε κάνει έναν άντρα να τον ερωτευτείς κατά κούτελα, να πέσεις κάτω όμως που λέμε. Να μου δείξει τι με αγαπάει. Ναι, αλλά σε ένα μπαρ που τον βλέπεις και μπαίνεις μέσα δεν μπορεί αμέσως να το δείξει. Α, όχι, δεν μπορώ έτσι. Με την πρώτη ματιά. Εννοείς την εξωτερική εμφάνιση. Όχι, γενικά είσαι της πρώτης ματιάς, παθαίνεις το κλικ ή όχι. Όχι αμέσως. Σου έρχεται με τον καιρό. Σιγά-σιγά το θες. Ναι, σιγά-σιγά. Εσύ. Την πρώτη, σιγά. Ναι, και τι βλέπεις την πρώτη. Μπαίνεις και βλέπεις 10 άντρες. Ποιο θα πει παραγγελία. Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Το πρόστιχο φλερτ. Δηλαδή, θέλω να είναι και. Αυτό που δεν πάει και φλερτ και μπορεί να είναι και φιλικό. Δεν μου αρέσει το πρόστιχο. Αυτό που θα σου πει. Εσένα θα σε ξαναδούμε. Δεν θα σου πει μωρό μου πότε θα βγούμε. Το μωρό, το... Θα μου πει το μωρό μου, εξαφανίστηκα. Ναι. Η Νάνση δεν είναι στο μωρό. Ναι, είσαι του ρομαντικού. Του ρομαντικού. Ότι μπορεί να είναι ένα πολύ ρομαντικό. Ένα φαγητό, α πούμε. Πολύ ρομαντικού δεν είμαι. Αλλά δεν μου αρέσει το πρόστιχο. Θέλω το. Το ξεπρεπέθω, το κυριλέ, το. Εγώ πάντως το μετρημένο και πω το σιγά σιγά. Όχι το απότομο, γιατί τρομάζω και φεύγω, ξέρεις. Ναι. Με το απότομο έφυγα. Εάν εγώ δεν κοιτάξω, μπαίνω σε ένα χώρο και σας βλέπω. Ναι. Α, και κάνω τη ματιά μου γενικά. Ναι. Αν δεν κάνω αυτό, να πάθω την πλάκα μου και μετά να πω βρείτε μου τρόπο να κάτσω εκεί ή να έρθει εδώ. Αχα. Ό,τι και να μου κάνει στον κόσμο όλο να μου φέρει τα πόδια μου, αν εγώ δεν νιώσω αυτό το σπινθύρισμα και να τραντάζομαι. Σίγουρα θα. Ενώ υπάρχουν πολλοί θα το σαν, την Έλενα που πραγματικά είναι με τον καιρό. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που στην αρχή. Έχω εγώ ζευγάρι, πολύ φιλικό. Που στην αρχή τους γνωρίσαμε, μήπως και. Είπε η μία, α, παπά, δεν είναι καθόλου το στυλ μου. Είπε ο άλλος, να σου πω, α, είναι πολύ έντονη για μένα. Ναι. Λέω, καλά, παιδιά, θα περνάμε απλά να βγαίνουμε επειδή είμαστε μαζί διακοπές. Και μετά τι έγινε. Τη δεύτερη μέρα στο φαγητό που της πήρε τη σαλάτα και τη σέρβιρε. Την τρίτη μέρα που της πήγε και της έφερε το λάδι. Την τέταρτη μέρα που λέει κάπου μου πέσαν τα. Δηλαδή, οι κινήσεις του ότι την περί. Του ότι έδειξε ενδιαφέρον για μια γυναίκα ήταν αυτό που άρχισε να καταλαβαίνει ότι, ότι πέραν την εμφάνιση, η εμφάνιση ήταν ωραία, απλά ναι, η πρώτη εντύπωση, ότι άρχισε να την κερδίζει ψυχικά, ότι μ' αρέσει τρόπο, πώς μιλάει. Ναι, ναι. Μ' αρέσει που με ρωτάει να μου φέρει λουκάνικο και αυγό από ναι, το πρωινό. Α, δηλαδή ναι, τη ρωτούσε, λουκάνικο πήρες που τα βγάλαν τώρα? Και έλεγα, καλά, μα θέλει θα πάει. Λέει, ναι, αφού θα πάω να τη φέρω εγώ. Ακριβώς. Αυτό την έκανε ήταν να gentleman, νιώθει. Ήταν gentleman, υπότης.
Δεν το καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Ναι, και εγώ ένα υπότι θέλω. Ναι, για τη Βασούλα. Της ασφάλτου. Όχι, για την Ανσούλα. Όχι, της ασφάλτου έχει φύγει. Για την Ανσούλα, παιδί μου. Για την Ανσούλα. Για την Ανσούλα. Λοιπόν, κάντε μου μια ευχή για τη νέα χρονιά πριν πάμε να κλείσουμε με πολύ Έλενα Γιαννούλη. Πέστε μου τι εύχεσαι, κοίταξε τον κόσμο σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και πες αυτό που εσύ αισθάνεσαι. Υγεία πάνω απ' όλα, αγάπη, να υπάρχουν οι δουλειές τουλάχιστον να μην υπάρχουν οι γκρίνιες. Τι άλλο, Νανσούλα. Τι άλλο, αυτά. Υγεία, αγάπη, ευτυχία και δουλειά. Και δουλειά να έχει ο κόσμος. Όλο. Για να είμαστε καλύτερα. Γιατί αυτό θέλω, να κάνουμε παιδιά. Θέλω, εννοείται παιδιά, γιατί το παιδί είναι το μέλλον. Παιδιά, ναι. Θέλω να σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο εορταστικό ακόμα δεν έχει τελειώσει. Μετά έχουμε και άλλες γιορτές μεγάλες. Ναι, ναι. Θέλω να ευχηθώ μια φοβερά δημιουργική χρονιά, να ασκήσετε ό,τι και να κάνετε. Επίσης. Τα δύο σας κομμάτια σας τεμπογράφω εγώ ότι θα γίνουν σούπερ επιτυχία, ναι, γιατί έχω και αυτό το μαεστρικό ακουστικό αυτή. Και επίσης θέλω να μου βγάλετε κι άλλο τέτοιο τραγούδι. Θέλω κι άλλη ζεμπεκιά, θέλω κάτι που να το ακούω και να χαρακώνομαι. Να πω Παναγία μου, πέφτω κάτω. Ναι, ναι. Το ζεμπέκικο έλεγα λοιπόν. Το επόμενο, δικό μου. Στο επόμενο θα μου το πεις. Το δικό μου. Μην αντιμιλάς σε μένα. Σε μένα. Ναι, ναι, γεια σου ψηφίρισέ μου το μην αντιμιλάς. Μην αντιμιλάς σε μένα, να μην μου αντιμιλάς. Θα έρθεις πίσω κάποια μέρα. Και θα με παρακαλά. Έτσι. Έτσι! Λοιπόν, γιατί δεν έχουμε πρόβλημα, γιατί όταν έχουμε τη φωνή, φίλε τηλεθεατή, οτιδήποτε στιγμή και έχουμε μέσα μας το ηχείο, τραγουδάμε. Τραγουδάμε και μάλιστα και σωστά και στον τόνο μας. Κλείνω. Χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό. Και αύριο κοντά σας με πολύ κόσμο, πολύ κέφι, πολύ τραγούδι. Κάθε μέρα θα είμαστε μια πολύ όμορφη παρέα και για άλλη μια χρονιά σας το υπόσχομαι, δίνοντας τον καλύτερό μου εαυτό. Με πιστέψατε και σας πιστεύω γι' αυτό και κάνω ό,τι μπορώ καλύτερο. Κλείνουμε με αγαπημένη Έλενα Γιαννούλη, με ένα potpourri που έχουμε ετοιμάσει. Πολύ τραγούδι και χορό, φιλιά πολλά, χρόνια πολλά. Αβάντι, μαέστρο! Στα κεραυνοβόλα κι από εκείνο εκεί το βράδυ σου τα έχω δώσει όλα. Έπαθα μαζί σου πλάκα, έπαθα μαζί σου πλάκα, έπαθα μαζί σου πλάκα κι σ' αγάπησα ρε μαλάκα. Έπαθα μαζί σου πλάκα, έπαθα μαζί σου πλάκα, έπαθα μαζί σου πλάκα και σ' αγάπησα ρε βαλάκα. Σου και μόνο σ' αγκαλιάζω, σε φίλο, σε κοιτάζω και παγώνω. Έπαθα μαζί σου πλάκα, έπαθα μαζί σου πλάκα, έπαθα μαζί σου πλάκα και σ' αγάπησα ρε μαλάκα. Έπαθα μαζί σου πλάκα, έπαθα μαζί σου πλάκα, έπαθα μαζί σου πλάκα και σ' αγάπησα ρε βαλάκα. Εγώ για σένα έδωσα καρδιά, ψυχή και σώμα και εσύ στα στήθια μια πληγή μου άνοιξες ακόμα. Στον ερωτά μας
κακός ήσουν ψεύτης και κακός. Ήσουν ψεύτης και κακός στον ερωτά μας διαρκώς. Σένα έδωσα τα πάντα έρωτα μου, μα σε ποτέ δεν ένιωσες τα συναισθήματα μου. Στον έρωτα μας διαρκώς ήσουν αψεύτης και κακός. Ήσουν αψεύτης και κακός στον έρωτα μας διαρκώς. Και τελαίνομαι και χάνω το μυαλό μου. Φιλάμε ακόμα πιο νίκα, αν θέλεις το καλό μου. Έτσι, 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 έτσι σ' αγαπώ. Έτσι, 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 να χαρώ εγώ. Έτσι, 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 έτσι σ' αγαπώ. Έτσι, 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 έτσι να χαρώ εγώ. Σε βλέπω και παθαίνω εγώ την πλάκα μου μαζί σου. Υδρότα σου επάνω στο κορμί σου. Έτσι, 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 έτσι σ' αγαπώ. Έτσι, 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 έτσι να χαρώ εγώ. Σε ξέχασα, με ξέχασες και τέλος ιστορία.